να ξεκινήσουμε μία διαφάνεια σαν αυτή. Τι σημαίνει αυτή η διαφάνεια? Πριν από δύο χρόνια, νομίζω, ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ μας ανακοίνωσε πως έφτιαξε το Meta, δηλαδή έφτιαξε το Facebook και τα στάρα social media, ότι οι άνθρωποι το 2030 θα έχουν εγκαταλείψει το κινητό τηλέφωνο και θα αλληλεπιδρούν σε μικρές ομάδες, σε μικρές κοινότητες. Υπάρχει μια στρατηγική που, αν την έχετε παρακολουθήσει, εμείς την καταγράψαμε το 2017 με την πρώτη έκδοση του βιβλίου από το Like στο Buy, στην οποία είχαμε πει ότι θα καταργηθεί το πραγματικό χρήμα. Δεν θα υπάρξει πραγματικό χρήμα αυτή τη δεκαετία που πέρασε. Εφόσον θα καταργηθεί το πραγματικό χρήμα και να γίνει διαδικτυακό, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος συνδεσιμότητας. Έτσι ανακαλύφθηκαν αυτά που είχαμε πει στην αρχή, social media. Δεν υπάρχουν social media, δεν υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα. Υπάρχουν δίκτυα τα οποία έχουν κοινωνικό μεν χαρακτήρα, αλλά βρέθηκαν για να συνδεθούμε μεταξύ μας και στην ουσία θα εξυπηρετήσουν τη διαδικασία της κίνησης του χρήματος. Έτσι, το 2030 ανακοινώνει ένα μεγάλο πρόγραμμα, δισεκατομμύριο με Μάρκ Ζούκερμπεργκ και οι υπόλοιποι που θα δούμε στην πορεία, στην οποία περιμένουμε ότι το augmented reality, δηλαδή η κοινωνική πραγματικότητα, θα μας φέρει σε μία αίθουσα όλους μαζί και ας παρακολουθήσουμε αυτό το μικρό ταξιδάκι. Αυτή την εποχή, αυτή τη δεκαετία, την ονομάζουμε social media age. Γιατί την ονομάζουμε έτσι? Γιατί έχει αλλάξει και ο σύγχρονος τρόπος ζωής παλεύει με τον παλιό τρόπο και είναι λίγο έτσι άγνωστο αυτό, αυτή η μάχη που γίνεται. Τι βλέπουμε δηλαδή? Ένα πραγματικό κόσμο που δουλεύει σαν σήμερα και ταυτόχρονα έναν άλλο κόσμο υβριδικό, έναν διαδικτυακό. Αυτό μας δημιουργεί ένα υβρίδιο του κόσμου, έναν υβριδικό κόσμο που είναι διαδικτυακός και πραγματικός. Άλλαξε ο τρόπος ζωής μας, δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής μας, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς το γρήγορο βήμα που γίνεται και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς αυτό. Αυτός ο κόσμος όμως στην ουσία μας προσπερνάει. Και εμείς συζητάμε πολλές φορές και τον παλιό τρόπο σκέψης και τον παλιό τρόπο ζωής. Είμαστε έτοιμοι για αυτές τις αλλαγές? Η σημερινή συγκέντρωση περιλαμβάνει αυτές τις αλλαγές? Το δίκτυο που θέλει να αναπτυχθεί εδώ σήμερα περιλαμβάνει αυτές τις αλλαγές, ή αυτές οι αλλαγές τρέχουν γρηγορότερα από μας? Άλλαξαν τα πράγματα για έναν λόγο. Γιατί η επικοινωνία τα προηγούμενα χρόνια και για 100.000 χρόνια, γιατί νομίζω ότι λένε ότι αποκτήσαμε το μονίδι της επικοινωνίας 40.000 χρόνια πριν, γίνονταν με τον σημαντικό τρόπο. Το 2000 εμφανίστηκε ένα καινούργιο είδος ανθρώπου που μπορούμε να τον ονομάσουμε μερικοί από εμάς, να το έχουμε ονομάσει μόνο δίκτυος. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 2000 δεν είναι σαν εμάς που γεννηθήκαμε προηγούμενες δεκαετίες. Έχουν αλλάξει λίγο ριζικά με τον τρόπο που επικοινωνούν και δεν επικοινωνούν τη γλώσσα, επικοινωνούν το πληκτρολόγιο. Αυτός ο άνθρωπος έρχεται μόνο δίκτυος να γίνει σύμβουλό σας και σύμβουλό μας από εδώ και πέρα, όπως έχω εγώ το Μιχάλη, που είχε γίνει το 2000, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σκέφτονται και μιλάνε διαφορετικά από εμάς και εμείς δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε ακριβώς τι είναι αυτά που μας λένε. Μαζί με αυτόν τον κόσμο λοιπόν που άλλαξε και με αυτόν τον τρόπο που επικοινωνεί, άλλαξε και ο τρόπος ο οποίος δουλεύουν. Πολλοί λένε να φτιάξουν ένα e-shop, πέρασε και αυτή η εποχή του e-shop, δηλαδή που θα μπορούσε κάποιος να φτιάξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και σήμερα μιλάμε για τις sales, για τις business στο διαδίκτυο. Και business στο διαδίκτυο σημαίνει ότι το χρήμα του business και ο στίβος των πωλήσεων εδραιώνεται πέρα από τα social media. Το είδατε στην πράξη, κάποτε το 2017 θα λέγαμε ότι θα καταργηθεί το χρήμα και θα υπάρξει μια άλλη διαδικασία, μας έλεγαν πόσοι ηλικιωμένοι θα καταφέρουν να μπουν σε αυτό το πράγμα και το κατάφεραν μια χαρά μέσα στο κορονοϊό. Όλοι οι ηλικιωμένοι ξεκίνησαν την καρτούλα και τώρα θα πάρουν στο επόμενο βήμα που θα λέγεται διαδίκτυο. Άρα ας πούμε, ας κηρύξουμε ότι σήμερα είμαστε όλοι συνδεδεμένοι, ότι δεν υπάρχει κόσμος εκτός διαδικτύου και αυτή η υβριδικότητα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ πραγματικού κόσμου και του διαδικτυακού θα ολοκληρωθεί με το augmented reality στην επόμενη φάση. Πάμε τώρα να δούμε οι μεγαλύτερες έρευνες τι έχουν δείξει μέχρι σήμερα. Εδώ νομίζω ότι είναι και η καλή διαφάνεια και για το κλάστερ που προσπαθούμε να γίνει σήμερα. Το έτος 2030
προγραμματίζουν οι άνθρωποι αυτοί, που πολλοί μπορεί να τους γνωρίζετε και άλλοι όχι, ότι ο μεγαλύτερος αγώνας που θα γίνει για τα brands θα είναι μόνο για την υπεραξία. Τώρα που θα δούμε μια διαφορετική σχέση μεταξύ παραγωγής, εμπορίας και αξίας. Στον άνθρωπο, λένε αυτοί οι άνθρωποι, εδώ που δημιουργούν το μέλλον, θα μείνει η δημιουργικότητα, το πάθος και το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ μας λένε, και πρέπει να το δούμε και αυτό στην πράξη, ότι το 70% των εργασιών θα γίνονται από ρομπότ. Και το 85% των νέων θέσεων της εργασίας του 2030 ακόμα δεν έχουν εκλογηθεί. Είτε δηλαδή μιλάμε για επιστημονική φαντασία, και αυτά τα πράγματα δεν θα γίνουν, όπως λέγαμε, δεν θα αλλάξει ο τρόπος του χρήματος, δεν θα αλλάξουν τα υπόλοιπα, είτε δρομολογούν για την επόμενη δεκαετία κάποια πράγματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε με, δεν αντιλαμβανόμαστε ακριβώς πως κλείνουμε να τρέχουν. Ας τα δούμε όμως στην πράξη. Ας κάνουμε κι άλλη μια διευκρίνηση, όρους και αυτονομία. Σε κάθε πρόταση που κάνουμε, έχουμε μάθει, ας πούμε, δύο καινούργιες εκφράσεις που υπάρχουν είναι η καινοτομία και τα startups. Η καινοτομία είναι μια λέξη η οποία πίσω της κρύβει πολλά πράγματα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για μια άλλη λέξη σε αυτή τη διαφάνεια που έγινε στο τώρα, που είναι η υπεραξία. Όπως οι εταιρείες του κλάστερ, όπως και το μέλλον θα δείξει, η υπεραξία έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Η υπεραξία σημαίνει η τιμή, η παραπάνω τιμή που μπορεί να πάρει ένα αγαθό τη στιγμή της πώλησής του. Δηλαδή όλες οι εταιρείες που βρίσκονται σε αυτό το κλάστερ διεκδικούν μια παραπάνω τιμή στο προϊόν από αυτή όταν πωλείται. Άλλο η καινοτομία λοιπόν και άλλο η υπεραξία. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι η υπεραξία? Βλέπουμε μια εταιρεία που λέγεται Nike, ας πούμε, ή αντίδραση Reebok Puma, η οποία έχει 25 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο και δεν έχει κανένα εργοστάσιο. Έχει 700 προμηθευτές, χωρίς κανένα εργοστάσιο, οι οποίοι φτιάχνουν τα προϊόντα σε 500 εργοστάσια στην Κίνα, στην Ταϊβάνη και αλλού, και η ίδια η Nike δεν έχει τίποτα εκτός από την εμπορία της μάρκας και με αυτό παίρνει 25 δισεκατομμύρια. Τι μπορεί όμως να πάρει 25 δισεκατομμύρια κάποιος, πώς μπορεί να τα πάρει χρησιμοποιώντας τον Michael Jordan, ο οποίος φέρνει σε επαφή 1,3 δισεκατομμύρια προωθώντας το προϊόν. Αυτό σημαίνει υπεραξία. Αυτό ας το κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας, τι σημαίνει ότι θα κερδίζει το 2030 και μετά, και ας ρίξουμε λίγο περισσότερο το μυαλό μας στην υπεραξία παρά στην παραγωγή που συζητήσαμε πριν. Ποιο μονοπάτι θα γίνει, ποιο μονοπάτι είναι αυτό που θα μας οδηγήσει σε αυτά που ανέφερα πριν? Το blockchain. Το blockchain είναι αυτό που βλέπετε πίσω από τα bitcoins που είναι πιο έτσι δεδομένα σήμερα στο χρήμα, το οποίο δεν είναι όμως αυτό. Είναι μια κατανοημένη μορφή εμπιστοσύνης που δημιουργεί και χρήμα. Δημιουργεί και χρήμα, αλλά είναι, να φανταστείτε, μια αλυσίδα πραγμάτων η οποία μπορεί να σας δημιουργήσει σε κάθε στάδιο της ζωής σας εμπιστοσύνη. Εκεί δηλαδή καταργείται το χρήμα στο διαδίκτυο και φέρνει μια καινούργια διαδικασία αντί του χρήματος. Αυτό θα βγει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το διαδικτυακό χρήμα που όλες οι τράπεζες μπαίνουν πλέον και οι ευρωπαϊκές και 25 θα μπει και η τράπεζα της Αγγλίας κλπ. Αποφύγετε. Μια τεχνολογία που θα διαχειριστεί αυτό το χρήμα, το διαδικτυακό, δεν το πρέπει να διαχειριστεί κανένας. Πού μπορούμε να το χειριστούμε αυτό το χρήμα? Στο Metaverse. Να ξέρετε, το Metaverse υπάρχει και δεν θα δημιουργηθεί. Στο συγκεκριμένο του Safe Life έχουν γίνει μέχρι στιγμής 800 εκατομμύρια εικονικές συναλλαγές. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα σε ένα εικονικό σύστημα εδώ και 15 χρόνια 17. Δεν είναι γίνει το μέτρος, το μέτρος αυτό θα ολοκληρωθεί το 2030 από το δείτε με ποιον τρόπο. Γρήγορα. Το πρόγραμμα Starlink που δουλεύει αυτή τη στιγμή έχει το να σηκώσει νομίζω 40.000 δορυφόρου, δεν θυμάμαι ακριβώς
από τον Elon Musk για να γίνει επάφηση της ταχύτητας για να μπορούμε να έχουμε την ρητορία, για να μπορούμε να έχουμε παρουσιασμένη την πραγματικότητα. Ήδη οι παρουσιαστές απαντάνε, εμείς τους χρησιμοποιούμε, υπάρχουν στην πράξη. Το ChatGPT-4, όσοι θέλετε και χρησιμοποιήσατε, το χρησιμοποιήστε άμεσα, ό,τι γράφετε, ό,τι μιλάτε για ό,τι συζητάτε, αυτό θα σας δίνει πηγές από εκατομμύρια άλλες πηγές και θα σας το διορθώσει και θα σας το φτιάξει και το ίδιο. Είναι η μεγάλη επανάσταση που γίνεται σήμερα και υπάρχει στην πράξη. Το κινητό γίνεται μεγάλη οθήκη και θα το δούμε και τις επόμενα 2-3 χρόνια που θα αρχίσει να φτιάχνει τις κεντρικές συσκευές μας να μπορούν να τις χρησιμοποιούμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Τα γυαλιά τα οποία θα συνδέονται με το cloud και θα συνδέονται με το ChatGPT και θα παίρνουν αμέσως πληροφορίες θα βαθούν να λειτουργούν τα επόμενα 2-3 χρόνια και αυτά. Και ο οικονομικός κόσμος θα αυξάνεται, θα απομονωθεί τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030 που θα προσπαθήσουν να επαυξήσουν τις ταχύτητες ώστε να μπορούμε να ζούμε μέσα σε αυτό και να μην χρειάζεται να κάνουμε αυτές τις συγκεντρώσεις. Όμως αυτά είναι μια διαδικασία που δεν έχει τόσο σχέση με αυτό. Πάμε στο τελευταίο μέρος για να δούμε τι σχέση έχει με τα clusters τώρα. Παλιά φτιάχναμε όπως εμείς που δουλεύαμε τα projects, έτσι οι πολλοί που δουλεύαμε, υπάρχουν ακτινικοί, είχαν clusters, τα οποία είχαν μια έτσι, είχαν σύνορα. Όσο ο Χριστάκης, ο Νίκολας Χριστάκης, ο Δόκτωρ Νίκολ Χριστάκης και ο Φόβλερ, ανακάλυψαν την έννοια της πολυπληθυντικότητας του δικτύου. Το διαδίκτυο δηλαδή τι έφερε, έφερε πολλά δίκτυα όπως αυτά που δούλευαν στον πραγματικό κόσμο και τα έβαλε το ένα πάνω στο άλλο. Όλοι μας έχουμε ένα δίκτυο αγοράς, ένα δίκτυο φιλικό, ένα δίκτυο επιστημονικό, ένα δίκτυο διάφορα δίκτυα τέλος πάντων και αυτά, τα οποία όμως στο διαδίκτυο έχουν και κάθεται το ένα πάνω στο άλλο. Εκεί άρχισαν πολλοί άνθρωποι και δουλεύουν τους αγόρες και άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει φιλή και τι σημαίνει βράδυ τη σημερινή μέρα. Παλιά φιλή ήταν αυτό που ήμασταν στο δουλειό μας, με τους ανθρώπους εκεί κλπ. Μετά έγινε το κράτος, μετά έγινε. Σήμερα η φιλή και το τράπεζα έχει αλλάξει μορφή. Γίνονται διάφορες φιλές μέσα από το διαδίκτυο, οι οποίες και αυτή τη διάρκεια του κορονοϊού κατάφεραν να γίνουν και να ενσωματωθούν σε μικρότερα δίκτυα. Αυτές οι φιλές λοιπόν, σαν τις φιλές των κλάστερ που συζητάμε σήμερα, μπορεί να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αυτές είναι οι φιλές οι οποίες θα δείξουν ότι έχουν μια διαφορετική γλώσσα. Αυτά τα δίκτυα λοιπόν έχουν, αν οι αλγόριθμοι και οι άλλες καταστάσεις οι οποίες μπορούν να τις εξελίξουν, παίρνουν και διάφορα σήματα. Παλιά στο LinkedIn, ο οποίος μπορούσε να δει τον εαυτό του μέσα σε ένα δίκτυο, ως κεντρικό σημείο και γύρω-γύρω πώς αυξάνονται και υπάρχουν οι φίλοι τους και ποιες είναι τα connection μεταξύ τους. Εδώ θα μπορούσαμε να το πούμε ότι υπάρχει ένας πίνακας ζωγραφικός και το μπλε χρώμα είναι ένα δίκτυο που έχουμε μιας αγοραστικής, ενός αγοραστικού προϊόντος μεταξύ ανθρώπων. Το άλλο δίκτυο το κόκκινο που να είναι το φιλικό μας, το άλλο να είναι το επαγγελματικό μας και να δούμε πώς κατακάθεται το ένα πάνω στο άλλο. Άρα δηλαδή, αν κρατήσουμε δύο πράγματα από αυτά που είπαμε σήμερα σε αυτή την εισήγηση, είναι ότι εάν αλλάξει η ζωή μας και υποθέσουμε ότι το 2030 και μετά λειτουργούμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον το οποίο θα μπορούμε να δουλεύουμε απομακρυσμένα από τους χώρους μας και να συναντιόμαστε μέσα από το διαδίκτυο, πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι αλγόριθμοι που δουλεύουν πάνω σε αυτές τις σχέσεις μέσα από το διαδίκτυο θα ευνοήσουν πολύ περισσότερο την απομίμηση, θα ευνοήσουν πολύ περισσότερο τα data που θα υπάρχουν από αυτά που θα χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές μας και εκεί θα σχηματιστούν τα μικρότερα trials. Θα σχηματιστούν δηλαδή, θα πρέπει να μπορούν τα classes να σχηματίσουν μικρές φυλές διαδικτυακές οι οποίες αυτές οι φυλές θα μπορούν να δουλέψουν πολύ καλύτερα από αυτό το χάος που βρίσκεται σήμερα στο διαδίκτυο. Άρα ένα κλάστερ σαν αυτό που υπάρχει σήμερα, με πολλές εταιρείες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο,
μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα θα πρέπει να έχουν ως αποσκοπό να μπορούν να δουλέψουν μέσα στο διαδίκτυο και να βρίσκουν άλλα μέλη του κλάστερ ώστε να δημιουργηθεί ένα είδος tribe που να έχει ναι με κοινό σκοπό, αλλά μέσα από την ανάπτυξή του να μπορεί αυτό να προχωράει συνεχώς μπροστά, δημιουργώντας σχέσεις και με άλλες κατηγορίες ανθρώπων, άλλες κατηγορίες προϊόντων και πολλά άλλα. Άρα το brand, τη νέα εποχή, το cluster, τη νέα εποχή, αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να πάρει την υπεραξία και στην ουσία να γίνει η ίδια υπόσχεση από αυτό που λέει. Γιατί οι μιμητές και οι άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες θα βρίσκουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην παραγωγή, αυτή που βρίσκουν σήμερα, δεν θα μπορούν όμως να φτιάχνουν πράγματα όπως ένα κλάστερ, γιατί δεν θα έχει συλλογική νοημοσύνη γι' αυτό. Τα NFTs, το brand της νέας εποχής, είναι ένα τέτοιο αντικείμενο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα εκδώσει και το δικό της NFT, όπως και το 2025 θα βγάλει το δικό της νόμισμα, κρυπτονόμισμα και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτά μπορείτε να δείτε αρκετές πληροφορίες πάνω σε αυτά που σας είπα στο βιβλίο που μπορείτε να κάνετε δωρεάν download από την Tropos Books και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Angry Drive Cluster που ήδη στο διαδίκτυο αφήνει τα διαδικτυακά του αποτυπώματα, γιατί κάθε δράση που κάναμε και μπαίνει μέσα σε αυτό πίσω από μια κάμερα και αυτά φτιάχνει και την ιστορία του. Η ιστορία του, φανταστείτε μετά από 2-10 χρόνια που συζητάμε σήμερα όταν αποτυπωθεί σε αυτό, τι θα δίνει στις επόμενες γενιές για να μπορεί να θυμάται ακριβώς το πώς περπάτησε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.